Θανάσης Δρουγός και ο στρατηγός Αλτής. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Λάμπρο, και σε σένα και σε στους ακροατές. Πριν περάσω τα θέματα που θέλω να σου θίξω αναφορικά με την Άουκους, με το τι γίνεται με τα άρματα, μάχης και τα αεροπλάνα για Ουκρανία, τη Βάγνερ και μια άσκηση που έγινε που είχε ενδιαφέρον εδώ στα Σκόπια, μεταξύ Αμερικανών, Σκοπιανών και άλλων. Θα σου πω το εξής, ότι φεύγοντας σήμερα μάλλον από το αεροδρόμιο της Στοχόλμης, ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός της Σουηδίας, ο Ολφ Κρίστερσον, για το Βερολίνο, όπου έχει συνάντηση με τον Σόλτς και με τον Πιστόριους, τον Υπουργό Άμυνας, είπε ότι το έφερε κάπως δουλματικά, ότι κατά πάσα πιθανότητα εντός των ημερών η Φιλανδία θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και θα πάρει με λίγο ακόμα χρόνο, λέει, αλλά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα ενταχθεί και η Σουηδία. Δηλαδή, διαχωρίζουν, ναι. Δεν διαχωρίζουν. Ναι. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από το. Επειδή εγώ επικοινωνώ προσωπικά και με τη Φιλανδική και με τη Σουηδική αντιπροσωπεία στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και με τον κύριο Στρέσεν προσωπικά, θα έλεγα το εξής, ότι τα πράγματα δείχνουν προς τα εκεί. Βέβαια, πριν το Βίλνιους, να είμαι σαφής αυτό που έχω πει, δηλαδή πριν τις 10-11 Ιουλίου τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως είχε γίνει πέρυσι στη Μαδρίτη και υπεγράφηκε το μνημόνιο με τους τσαβούς του Ερντογάν, τους Σουηδούς και τους Φιλανδούς, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μέσα αυτό το τρίμηνο-τετράμηνο θα επιληθεί το θέμα το Σουηδικό, γιατί τον είδα στις δηλώσεις του αρκετά θετικό. Αλλά οπωσδήποτε δεν πάνε μαζί, όπως φαίνεται, γιατί είναι θέμα προσεχώς εντός των προσεχών ημερών, σύν πριν Πάσχα, να ενταχθεί η Φιλανδία, διότι έχει ήδη προχωρήσει κάποια πράγματα και δεν υπάρχει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Μεγάλη ντροπή. Μια χώρα. Σχέση με Θανάση το εξής. Μεγάλη ντροπή. Μια χώρα η οποία εκβιάζει, όπως είναι η Τουρκία, η οποία έχει στην ουσία διαχωρίσει την θέση της από τον ΝΑΤΟ. Μπορεί τυπικά να παραμένει και μπορεί ουσιαστικά να δίνει πληροφορίες, σύμφωνοι έτσι. Αλλά είναι μια χώρα η οποία είναι με τον πόδι μέσα και με το άλλο πόδι έξω. Και παρόλα αυτά εκβιάζει και καταφέρνει να περνάει ο εκβιασμός της. Εκτιμώ βέβαια ότι αυτή κάποια στιγμή θα το πληρώσει. Αυτά γράφονται έτσι. Η Τουρκία, αν θυμάσαι, και προημερών, ας πούμε, έχει γίνει μια συνάντηση. Θυμάστε, την είχαμε συζητήσει με. Είπαν ο Καλίν, θυμάμαι, εκ μέρους των Τούρκων στη συνάντηση και μάλιστα είχε έρθει κατεπηγόντως πάλι από τη Στοχόλμη που ήταν ο Στόλτεμπεργκ. Για να προεδρεύσει ο ίδιος, για να μην την αφήσει κάποιον άλλον από το ΝΑΤΟ. Και μάλιστα έχει γίνει συζήτηση αυτό στο ΝΑΤΟ, όπως μου είπαν. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι τώρα δεν είναι εδώ, μιλάει ο Σουηδός Πρωθυπουργός ο Κρίστερσον, ο οποίος στα σημεία είναι στο Βερολίνο τώρα, γιατί θα σου το εξηγήσω και μετά. Η Γερμανία, όπως ξέρεις, είναι η επικεφαλής του αρματικού συνασπισμού που μπαίνει μέσα στην Ουκρανία. Και στον αρματικό συνασπισμό, όπως είδα και πριν από λίγο από τον Μπέργκεν της Γερμανίας στην κάτω Σαξονία εκεί κοντά στο Ανόβερο, είναι μέσα 7 χώρες. Δηλαδή είναι οι Γερμανοί, είναι οι Πολωνοί, είναι οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί, δεν το συζητάμε, είναι οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί και ο Καναδάς. Αυτές οι 7 χώρες τώρα, κάποιες ήδη η Πολωνία έχει βάλει 14 άρματα μάχης δυτικά του Λβίβ, δηλαδή στα σύνορα κοντά Πολωνίας-Ουκρανίας, εντός ουκρανικού εδάφους. Αναφέρομαι σε Λέοπαρντ 2α. 4, δηλαδή μιλάμε σε πιο, ας πούμε, δεν είναι τα Leopard 2α6, τα Held είναι αυτά που θα δώσει η Γερμανία. Αλλά από εκεί και πέρα οι άλλες χώρες δεν δίνουν Leopard 1, δίνουν, ας πούμε, τα πιο έτσι σχετικά εξελιγμένα ενδιάμεσα. Αυτό ήθελα να σου πω, δηλαδή, ότι πόσο είναι τα πράγματα και τι συζήτηση γίνεται. Ξεκινώ λίγο με την Άουκους. Είναι καθοριστική σημασία, Λάμπρο, η εξελίξη. Εδώ τα περάσαμε στην Ελλάδα λίγο έτσι, γιατί είναι λογικό εν μέσω πένθους. Με τα πυρηνικά υποβρύχια θα πεις. Οι προεκτάσεις για την παγκόσμια ασφάλεια είναι τεράστιες, όχι μόνο για την ναυτική. Αλλά μιλάμε για μια τεράστια γεωγραφική περιοχή του Ινδοειρωνικού και βεβαίως και τα πυρηνικά ζητήματα ήταν αυτά τα οποία συζητήθηκαν έντονα και στις επιμέρους επαφές Biden, Ρίστι Σούνακ και Αντώνιο Αλμπανέζη του Αυστραλού Πρωθυπουργού, αλλά και κατηδίαν, γιατί ο Biden είχε και με τον κατηδίαν συζητήσει, όπως είδα από τα όσα τουλάχιστον τα δίνονται από την Αμερική, έτσι, γιατί είναι και η διαφορά της ώρας, είναι πολύ μεγάλη, είναι 9 ώρες πίσω. Λοιπόν, στο Point Lama, λοιπόν, στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, δεν είναι στην Καλιφόρνια, με άλλα λόγια. Με τη συμμετοχή των τριών, συζητήθηκαν αυτά που το Σεπτέμβριο του 2021 είχαμε συζητήσει πρώτα απ' όλα μαζί, το θυμάμαι ραδιοφωνικά, το τι σημαίνει το AUKUS, δηλαδή αυτές τις τρεις χώρες και τις αναβαθμισμένες απειλές των Κινέζων. Αλλά είδα στο τελικό ανακοινωθέν ότι μέσα είναι και για Ρωσία και για Βόρεια Κορέα, Λάμπρο. Έτσι. Η Αυστραλία τώρα βάσει των συμφωνιών θα αγοράσει, δεν είπαμε αύριο, έτσι, γιατί δεν γίνεται ένα πυρηνικό υποβρύχιο εύκολα, θα αγοράσει 3 αμερικανικής κατασκευής πυρηνοκίνητα υποβρύχια, το τονίζω πυρηνοκίνητα. Δεν φέρουν πυρηνικά όπλα, έτσι, άλλο τον άλλο. Ναι. Καμία σχέση. Έχουν πυρηνική πρόωση, άλλο τον άλλο. Πρόωση, ακριβώς. Αντιδραστήρα. Θα αναπτύξει από κοινού και μια κατηγορία υποβρυχίων με το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα ο Biden. Μια και το αναφέρει, να κάνουμε ένα σχόλιο εδώ. Ότι οι Αυστραλοί, διότι λέμε για τα δικά μας, εμείς μια χαρά τα πάμε σε εξοπλιστικά, έτσι, γιατί παρά την
καλύπτουν τα θέματα μας και μέσα με τα όποια θέματα θα πάμε μια χαρά. Του λέω σαν διαστολή, οι Αυστραλοί με τα εξοπλιστικά τους τα έχουν κάνει χάλια. Έτσι. Έχουν εμπλακεί με πολλά στο παρελθόν. Δεν μπορούν να υλοποιήσουν ένα εξοπλιστικό. Κατά είχε καθυστερήσει πάρα πολύ και τα προηγούμενα επισυμβατικά. Και αυτά θα καθυστερήσουν. Και αυτά που θα πάρουν τώρα θα πάρουν άλλα από τους Αμερικανούς, άλλα από τους Βρετανούς. Μιλάμε για μια δύσκολη τεχνολογία. Έτσι, η οποία θα κάνει πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια να αφομοιωθεί και γενικά μυαλό δεν βάζουν. Τα εξοπλιστικά του πάνε το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή δεν είναι. Πραγματικά και ενώ δίνουν πολλά χρήματα, έτσι. Για αυτή τη στιγμή τελικά καταλαβαίνεις υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που λες. Πάντως αναφέρεται στο ανακοινωθέν το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα που είδε τη Pyongyang. Δεν διάβασα όλες τις αναλύσεις του τύπου, αλλά διάβασα τώρα το ανακοινωθέν. Και επίσης δεν τονίζει τις προσπάθειες του Πεκίνου, κάπως έτσι το λέει, για να περιορίσει τις κινήσεις πλοίων τρίτων κρατών σε διεθνή ύδατα. Τώρα εδώ καταλαβαίνεις, μιλάμε για στενά τη Ταϊβάν, μιλάμε για νότια Συνική θάλασσα και τα προβλήματα που έχει το Πεκίνο με τη Μαλαισία, την Ινδονησία, την προφανώς στο σημείο τις Φιλιππίνες, την Ταϊβάν και κάποιες άλλες. Πάντως έχει ασυνάρτηση, συγγνώμη τώρα, είναι στην όκουση Αυστραλή. Υποτίθεται ότι ο κύριος στόχος είναι η ανάσχεση της Κίνας. Από την άλλη, οι Κινέζοι έχουν πάρει τα βασικά ορυχεία λιθίου στην Αυστραλία. Δηλαδή οι Αυστραλοί κάτι δεν κάνουν καλά. Οι Αυστραλοί, επί κυβερνήσεως Φρέιζερ και επί κυβερνήσεως Κέτινγκ, αναφέρουμε και είτε των σοσιαλδημοκρατών είτε των συντηρητικών, είχαν πάρει πολλά συγκεκριμένα δικαιώματα καταφέρει στην Αυστραλία. Αυστραλία είναι Ήπειρος, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάντως τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι η πυρηνική τεχνογνωσία οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνο με το Ηνωμένο Βασίλειο έτσι έχουν αλλάξει. Ναι, ναι. Από το 1958 με τις περίφημες συμφωνίες των Very Special Relations, είπε τις πολύ ειδικές σχέσεις και από τότε δεν έχουν καμία. Τώρα η Αυστραλία με τα τρία υπερσύγχρονα υποβρύχια, υπόψη αυτά δεν θα έρθουν αύριο, θα έρθουν ας πούμε το 2030 με 2045. Ναι, ναι, ναι. Έτσι μιλάει, έτσι για να είμαστε σαφείς ναι, αυτά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, συνολικά πέντε. Αν δεν γίνει τίποτα περίεργο ενδιάμεσα, έτσι, γιατί αν το 2025-2026 γίνει ένας πόλεμος εκεί, καταλαβαίνεις. Τώρα, οι εταιρείες που μπλέκονται είναι η General Dynamics Electric Boats και η Newport στο Rhode Island, νομίζω Shipping Building New, κάπως έτσι λέγεται. Τώρα, επίσης, το σημαντικό είναι ότι η Αυστραλία και η Ηνωμένο Βασίλειο αναπτύσσουν ένα νέο υποβρύχιο, αυτό το AUKUS θα έχει το όνομα, το οποίο θα είναι βέβαια με σύγχρονες τεχνολογίες, μάλιστα λέει μέσα ο Biden, θα είναι οι καλύτερες τεχνολογίες των Αμερικανών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας. Επίσης θα βασίζεται σε σχέδια των σύγχρονων υποβρυχίων του Ηνωμένου Βασιλείου της κλάσεως Vanguard, αυτά τα τέσσερα που έχει τα τελευταία πάλι με αμερικανική τεχνολογία το Ηνωμένο Βασίλειο και βέβαια απόρριτες τεχνολογίες της κλάσης Virginia, δηλαδή τα υποβρύχια από τις ΗΠΑ θα μπουν εκεί. Για να κλείσουμε το άκου, σας πω το εξής, ότι αν όλα παραμείνουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, έτσι, υγεία να έχουμε, εδώ μιλάμε για από το 2030 το πρώτο έως 20 ετία πάμε τώρα. 20 ετία. Τώρα ποια είναι τα σημαντικά. Τα σημαντικά είναι ότι η Αυστραλία στέλνει ολόκληρες οικογένειες, αν μου έτσι να το πω, ειδικών, μηχανικών, ειδικών στα θέματα πυρηνικά, στρατιωτικών κτλ. Θα υπάρξει δηλαδή ολόκληρη Αυστραλιανή στρατιωτική αντιπροσωπεία πάνω από 150 άτομα, στρατού ναυτικού και αεροπορίας, κυρίως βέβαια ναυτικού, η οποία θα είναι αυτή τη στιγμή μόνιμα, θα είναι στην περισυνεβάση του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού στο Fast Lane. Έτσι, το Fast Lane είναι τα φιόρ της Σκωτίας, έτσι δυτικά της Γλασκόβης, για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι τεράστια βάση το Clyde Fast Lane. Τώρα από εκεί και πέρα θα δοκιμαστούν οι κατασκευές υποβρυχίων, θα υπάρξουν πολλά πράγματα. Αναφέρθηκε σε ένα σημείο ότι είχε τα προβλήματα αυτά η Αυστραλία. Αυτό το είπε ο Αλμπανέζε, ότι ξέρω εγώ, χρειάζεται να εκπαιδευτούν εργαζόμενοι. Μιλάμε για εξειδικευμένες εργασίες, μιλάμε για εξειδικευμένη εκπαίδευση στις σχολές πολέμου, εθνικής άμυνας και της Αυστραλίας αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και στο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Fort McNair της Washington, θα πάνε πάρα πολύ. Δηλαδή γίνεται μια μεγάλη μετακίνηση Αυστραλών επιστημόνων λάμπρου μου και σε Ηνωμένες Πολιτείες και λογικό είναι και στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί εδώ πέρα πρέπει να δημιουργηθεί υποβρύχια υποδομή στην Αυστραλία. Παράλληλα, δε αμερικανικά και βρετανικά υποβρύχια επισκέπτονται 8 φορές το χρόνο πυρηνοκίνητα τις βάσεις του Perth και του Darwin. Με σκοπό αυτή τη στιγμή να προχωρήσουν αυτές τις συμφωνίες. Άρα κάνουν την Αυστραλία, την κάνουν προπύργιο ναι, για την Κίνα. Ακριβώς. Και επειδή θα συζητήσουμε προσεχώς η εκπομπή όταν με το καλό έρθω το θέμα του τι γίνεται με τον Ινδοειρηνικό, τις τελευταίες 10 μέρες ζήτησα από 7 χώρες να μου στείλουν, θα πω και ποιες, να μου στείλουν τις μελέτες τις οποίες έχουν κάνει σχετικά και ποιες είναι τα reports, ποιες είναι οι εκθέσεις σχετικά με το ρόλο του στον Ειρηνικό. Λοιπόν, κατόπιν τούτου, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, λαύρο, οι Ολλανδοί. Οι Αυστραλοί, οι Νεοζηλανδοί και οι Ιάπωνες και η Ινδία τελευταία προχθές την έλαβα έχουν κάνει μελέτες για το πώς βλέπουν τον Ινδοειρηνικό χώρο μέσα στα επόμενα χρόνια. Συγγνώμη, οι Ολλανδοί λόγω απικιών. Οι Ολλανδοί είναι λόγω απικιών και όπως και στην Ινδονησία παλαιότερα είχαν εκεί και είχαν και σε ορισμένες άλλες περιοχές και του Ινδονησιακού αρχιπελάγους. Οι Γάλλοι μπαίνουν για τα καλά. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά με νέα Καλλιδονία
και ορισμένες άλλες περιοχές, τις οποίες τα ΙΤΗ και τα λοιπά, να το πω έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 1996, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, κάνανε και ασκήσεις πυρηνικές στο πυρηνικά, στις περιοχές της ατόλης Μουροροά. Και οι Βρετανοί ήταν πάντοτε, είχαν κάνει και τις πρώτες πυρηνικές δοκιμές. Δεν το ξέρει ο κόσμος, το 1956-58 στην είσοδο των Χριστουγέννων, ενώ πάντα νότιο-ειρηνικό τώρα έτσι. Οι Ολλανδοί, όπως είπες, λόγω απικιών, οι Γερμανοί λάμπρο στέλνουν, οι Γερμανοί στέλνουν. Η Νέα Ζηλανδία που δίνει έμφαση λίγο στα, πώς να το πω, στα περιβαλλοντικά και τα οικολογικά, τα γνωστά. Αυστραλία, αλλά και η Ινδία, είδα, δεν την έχω μελετήσει, είδα 17 σελίδες είναι. Η Ινδική μελέτη σχετικά με το ρόλο του Ινδικού ναυτικού και του Ινδικού αεροπλανοφόρου στην περιοχή ΕΔΑΗ και στον Ινδικό και δευτερευόντως στον Ειρηνικό. Η Ινδία προφανώς στον Ινδικό πιο πολύ, γιατί έχει και κάποιες βάσεις σε περιοχές οι οποίες είναι στον Ινδικό ωκεανό, δηλαδή να το πω έτσι με άλλα λόγια, δυτικά της Ινδονησίας. Άρα έμφαση μεγάλη λάμπρου σε Κίνα, Βόρεια Κορέα, δευτερευόντως τώρα η Ρωσία, Ινδικός Ειρηνικός ωκεανός και βεβαίως αναβάθμιση αυτής της περιοχής σημαντικά στο. Το παγκόσμιο γίγνεσθε. Και νομίζω ότι προσεχώς, όπως είπαμε, θα κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό. Διότι εδώ δημιουργούνται νέα δεδομένα, όπως σου είπα και την προηγούμενη φορά. Οι Γερμανοί πεζοναύτες θα φύγουν από το Αμβούργο και από τον Μπρεμεχάβεν της Γερμανίας και θα πάνε λάμπρο στον Ντάρουιν της Αυστραλίας φέτος το καλοκαίρι μαζί με ασκήσεις, μαζί με Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς και πολλούς άλλους. Δηλαδή η Γερμανία που μόνο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θυμάσαι, είχε κάποιες, πώς θα το πω εκεί, απικίες. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση μπλέκεται ακόμα πιο. Νομίζω πιο ότι τους, επειδή οι Γερμανοί διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις με την Κίνα, εμπορικές και όχι μόνο, δηλαδή μετά την κατάρρευση των σχέσεων με τη Ρωσία. Μέχρι τώρα, πας έρθω έτσι. Νομίζω ότι οι Αμερικανοί τους βάζουν στο παιχνίδι επίτηδες για να διασφαλίσουν και να στείλουν το μήνυμα ότι και η Γερμανία θα αναπαίνεται στην Κίνα. Γιατί συνεχίζουν να φλερτάρουν με την Κίνα και η Γερμανία, οπότε οι Αμερικανοί τους πάνε καροτσάκια εκεί πέρα για να τους βάλουν απέναντι. Ακριβώς, πριν έρθουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τους Σκοπιανούς, την άσκηση που έγινε που είχε ενδιαφέρον και πέρασε στο έτσι, αυτή, να σου πω τώρα λίγο με την Σουηδία, με την Ουκρανία. Λοιπόν, στο Μπέργκεν τώρα, για να έχει μπλέξει ο κόσμος και μου το λένε και πολλοί που μας ακούν και σε ακούν, μου λένε αυτή εδώ πέρα μέσα πώς γίνεται με τα άρματα μάχης για την Ουκρανία. Και εξηγώ τα εξής για να είμαστε σαφείς μέσα από την εκπομπή σου. Το Μπέργκεν στην Νότια Σαξονία, στη Γερμανία θα είμαι άλλο, κοντά στο Ανόβερο για να καταλάβει ο κόσμος, είναι το μεγαλύτερο πεδίο ασκήσεων της Γερμανίας. Λοιπόν, εκεί έχει γίνει κλείνει τώρα η εκπαίδευση των Ουκρανικών πληρωμάτων, των αρμάτων μάχης για Λέοπαρντ, που στέλνουν οι δυτικοί σε υποστήριξη του Ουκρανικού στρατού. Εν μέσω επικείμενης αντεπίθεσης από μέσα Απριλίου μέχρι τέλη Απριλίου, σύμφωνα όχι με μένα, σύμφωνα αυτή τη στιγμή και με τον Ζελένσκι και με τον Ποντόλιακ, τον σύμβουλό του για τα εδάφη. Λοιπόν, οι Ουκρανοί έχουν πάει πολύ καλά λάμπρο. Και αυτή τη στιγμή, εγώ μίλησα με έναν συνταγματάρχη Γερμανό, ο οποίος μου είπε αυτή τη στιγμή ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δοκίμαζαν με πυροβόλο των 120 χιλιοστών. Η παρουσία εκεί είναι επικεφαλής, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πω έτσι. Γι' αυτό και είναι επικεφαλής Γάλλος στρατηγός, ο οποίος αυτήν παρακολουθεί τους Ουκρανούς. Λοιπόν, αλλά συγγνώμη, την εκπαίδευση και την έχει αναλάβει. Η Γερμανία τα έχει όλα. Την, πώς θα το πω, το γενικό, γενική επίβλεψη την έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με επικεφαλής Γάλλο αντιστράτηγο. Τώρα τι γίνεται. Είπα αυτή τη στιγμή ότι προφανώς έχουν να αντιμετωπίσουν τους εξήγηση τους Ουκρανούς, ότι έχετε να αντιμετωπίσετε, Μπλεζάν λέγεται αυτός ο Γάλλος, έχετε να αντιμετωπίσετε, λέει αυτή, μέσα στην άνοιξη του Κιέβου, κάπως έτσι σου τα είπε. 18 είναι τα σύγχρονα άρματα μάχης Leopard 2A6, τα γερμανικά, τα Hell, που έχουμε κι εμείς κάτι τέτοια, που σε πρώτη δόση θα δώσει το Βερολίνο, αυτό το υποπιστόριο, ο Υπουργός Άμυνας, θα φτάσουν, λέει, μάλιστα υποπιστόριους, ότι στα τέλη ακριβώς Μαρτίου θα είναι τα πρώτα μέσα στην Ουκρανία. Πιθανότατα. Τώρα, στο Μπέργκεν, οι Γερμανοί εκπαιδευτές δήλωσαν ευχαριστημένοι στο course των 6 εβδομάδων ειδικών σεμιναρίων. Είπαν ότι σε 82%, αυτά τα λέει ο Γάλλος στρατηγός, από μια έκθεση που μου στείλαν, είχαν εξαιρετικό αποτέλεσμα, λέει, στη στόχευση από τη βάση των εκπαιδευτών τώρα, έτσι. Επίσης, κινούνται αυτή τη στιγμή πάνω στα νέα άρματα, τα οποία βεβαίως είναι πολύ διαφορετικά σε αντίληψη από τα ρώσο-ουκρανικά και αυτά που ξέραν από τα πρώην Σοβιέτ, να το πω έτσι. Εκπαιδευτήκαν οι Ουκρανοί, μου γράφει εδώ, σε νυχτερινές αποστολές για να αξιοποιήσουν, να το κάνω τώρα μια μετάφραση, με καλύτερο τρόπο. Νυχτερινή ώρα σκύλου. Ακριβώς, τον ανώτερο εξοπλισμό νυχτερινής όρασης που έχει το Λέοπαρντ. Ένας από τους Ουκρανούς επίλαρχους είπε ότι αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στους Ρώσους, γιατί οι Ρώσοι στέλνουν σε θέματα με τα άρματά τους, σε θέματα νυχτερινών αποστολών και θα τους κάνει, λέει, πολύ νευρικούς. Αυτό το λέει ο Γάλλος αντιστράτηγος. Για να κλείσω αυτό, συνολικά 14 πολωνικά Λεόπαρντ είναι αυτά που έχουν ήδη περάσει λάμπρο στη Δυτική Ουκρανία. Έχουν περάσει, είναι μέσα, αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Τώρα αναμένονται τα πορτογαλικά 6, τα σουηδικά 10, 6 συν 4, τα ισπανικά 6, τα καναδικά 4
και τα φιλανδικά 6. 46 δηλαδή, σύν τον 46 και 14 των Γερμανών, 60 σύνολο. Σε πρώτη φάση. Επίσης, συνεχίζεται όπως ξέρεις η εκπαίδευση 194 ατόμων, σύμφωνα με την έκθεση που έχω μπροστά μου, έτσι, των Ουκρανών στο Ηνωμένο Βασίλειο σε βρετανικά άρματα τύπου Challenger 2. Και στη Σαραγώσα, πριν έρθουν τώρα στην Σαραγώσα, είναι μεγάλο κέντρο εκπαιδευτικό των Ισπανών, γίνονται σε Leopard ασκήσεις. Αυτά είναι που θα μεταφερθούν τώρα στην Πολωνία μέσα στον επόμενο μήνα. Τώρα υπάρχουν βέβαια και. Συγγνώμη, οι εκτιμήσεις τώρα για την εξέλιξη του πολέμου ποια είναι? Αναμένουν αρενή η ρωσική αντεπίθεση? Ναι, οι Ρώσοι δεν μπορούν να κάνουν αντεπίθεση. Έχουν εμπλακεί στον Μπαχμούτ. Και στον Μπαχμούτ είναι μια κίνηση των Ουκρανών σε συνεργασία με κάποιους Δυτικούς, Βρετανούς και Πολωνούς. Απασχόλησε τους εκεί μέχρι τέλη Απριλίου το maximum να συνεχιστεί για να αρχίσει η αντεπίθεση με τα άρματα μάχης και θα έχουν και τα Patriot. Άρα τι κάνουν, έχουν εμπλέξει τους Ρώσους του Μπαχμούτ για να καθυστερούν και να ετοιμάσουν την δυτική αντεπίθεση. Παρά το γεγονός ότι με εξαίρεση το δυτικό τομέα του Μπαχμούτ και το κέντρο που ακόμα ελέγχουν οι Ουκρανοί, ο ανατολικός και νότιος τομέας είναι υπό τον έλεγχο της Βάγνερ, ή τουλάχιστον γιατί η Βάγνερ έχει πρόβλημα. Έχει αρπάξει και πάλι, ξέρεις, ο Πρεγκόζιν με το ρωσικό γενικό επιτελείο ότι δεν το δίνουν πυρομαχικά, ότι έχει πάρα πολλούς νεκρούς. Υπάρχουν κημητήρια Λαύρο της Βάγνερ, τα οποία είναι με μαύρο και κίτρινο χρώμα. Τα οποία σημαίνει δεν τα λέει ο Πριγκόζιν. Νομίζω ότι ο Πούτιν κάνει τη δουλειά του και τους έχει να πολεμούν και τους ξοδεύει σιγά σιγά. Επειδή ο Πριγκόζιν έχει φιλοδοξίες, τους έχει εκεί πέρα και τους ξοδεύει. Και επίσης Λαύρο είναι και 100 άρματα μάχης, ξέρεις να σου πω, λέω Παρντένα, τα πολύ παλαιότερες τεχνολογίες, τα οποία στα όρια του εφικτού, όπως βλέπω από ένα paper ολλανδικό, τα έχουν βελτιώσει. Είναι στις τελικές δοκιμές, να το πω εγώ με δικιά μου έκφραση. Είναι Γερμανοί, Δανείοι και Ολλανδοί. Πρόσεξε, 100 άρματα μάχης, Leopard 1. Αυτά είναι να μεταφερθούν στην Ουκρανία στα πλαίσια της συνεργασίας αυτών των τριών κρατών. Δανών, Γερμανών, γιατί οι Δανείοι δεν έχουν και σύγχρονα άρματα. Leopard 1 είχαν. Οι Ολλανδοί, λόγω ότι έχουν κοινές δυνάμεις με τους Γερμανούς, το Münster της δυτικής, πώς θα πω, Γερμανίας. Τότε Δυτική Γερμανία, έτσι πάνω κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καταλήγω δηλαδή ότι εκεί είναι, κράτησε το αυτό ότι γίνονται μεγάλες μάχες, υπάρχουν πολλές απώλειες Λαύρο. Χθες, αν θα δεχτώ κάποιους ενδιάμεσους που λένε αυστημίου ότι ήταν πολύ μεγάλες οι απώλειες των Ρώσων και ιδιαίτερα των Ουκρανών στο δυτικό μέρος του Μπαχμούτ. Γιατί γινόντουσαν βολές των Ρώσων με εμψυχρό, με πυράβλους και αυτή τη στιγμή οι Ουκρανικές δυνάμεις, πάντως μέχρι στιγμής δεν θέλουν να το εγκαταλείψουν και οι Ουκρανοί και καθυστερούν τους Ρώσους. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση περιμένουν τα άρματα μάχης, τα Patriot που λογικά μεταφέρονται στα τέλη του μήνα, γιατί είναι ακόμα οι Αμερικανοί, όπως ήταν οι Ουκρανοί, συγγνώμη, στο Fort Sill της Οκλαχώμα. Άρα λογικά στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τέτοιες, πώς θα το πω, σημαντικές εξελίξεις. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι από το πεδίο της μάχης, πέραν των, ξέρεις, των πολύ σκληρών μαχών, με πολύ μεγάλες απώλειες και σε υλικό κλίμα. Άρα, συνοψίζοντας, για να δούμε τη μεγάλη εικόνα του πολέμου, η αρενή αντεπίθεση των Ρώσων αναμενόταν πότε, Απρίλιο, αναμένεται? Αναμενόταν ήδη να έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει κόσμο, πρώτον. Δεύτερον, ας πούμε, σκέψτε το, 120 γυναίκες κρατούμενες σε κορυφαίες φυλακές στο Σβέρτλοφς, τις πήραν και τις έφεραν, ας πούμε, δίπλα στη Βάγνερ να πολεμήσουν γυναίκες, οι οποίες έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα. Αυτή τη στιγμή και ο Πριγκόζιν είπε, λέει, ότι διευρύνουν όλοι τον κόσμο. Λέει, επειδή έχουν μεγάλες απώλειες, το λέει ο ίδιος, έχουν μεγάλες απώλειες, διευρύνουν τον κόσμο. Λέει, ακόμα και με γυναίκες, οι οποίες μου ήρθαν να καταταγούν εγώ και οι οποίες έχουν, λέει, πολεμική εμπειρία. Παρακολουθώ πολύ τον Πριγκόζιν, γιατί αυτή τη στιγμή, πέραν του τι λέει, ας πούμε από τις διάφορες αναφορές του, είναι πολλοί bloggers οι οποίοι τον υποστηρίζουν, γιατί τα έχουν με το Γενικό Επιτελείο των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων και με τον Γεράσιμοφ ότι δεν αλλάζει το σύστημα. Γι' αυτό και υπάρχει μια ένταση. Αυτό εκμεταλλεύονται κυρίως οι Πολωνοί και οι Βρετανοί στις αναλύσεις των υπηρεσιών πληροφοριών τους. Να κλείσω Λαύρο, γιατί και ο χρόνος σας πιέζει. Ας πω τι γίνεται μεταξύ των Σκοπιανών και της ΗΠΑ. Λοιπόν, υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο είναι από παλιά των Αμερικανών μετά την 11η Σεπτεμβρίου και τις επιχειρήσεις των τρομοκρατών στη Νέα Υόρκη και στη Ουάσιγκτον. Αυτό το σχέδιο λέγεται Proliferation Security Initiative. Δηλαδή μια πρωτοβουλία για την αποφυγή της διάδοσης. Ναι. Σε ό,τι αφορά τη διασπορά όπλων, χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών. Να μην πω σε λεπτομέρειες, έγινε μια κοινή άσκηση για πρώτη φορά 9 με 10 του 2023 τώρα στα Σκόπια. Συμμετείχαν αυτή τη στιγμή, όπως είδα, δεν ήμασταν μέσα. Συμμετείχαν αυτή τη στιγμή 12 χώρες. Μέσα στις 3 ημέρες υπήρξαν και πολιτικοί και στρατιωτικοί. Και συγγνώμη, ποιοι 12, αυτό ήταν ΝΑΤΟ εκεί, ήτανε? Αυτό ήταν το Ηνωμένο Πολιτείο, το Proliferation Security Initiative. Δεν είναι, πώς το λένε αυτό, ΝΑΤΟΙΚΟ. Εγώ ήμουν μάλιστα πρόσωπο πριν από 15 χρόνια στη Μανάμα του Μπαχρέιν σε ένα τέτοιο. Το οποίο τα έξοδα όταν θα ήταν οι Αμερικανοί, δεν ήταν ΝΑΤΟ. Δηλαδή μέσα έβλεπε από Ομάν μέχρι την Ινδονησία. Κατάλαβα, είναι από τα σχήματα των Αμερικανών. Ναι, τα σχήματα των Αμερικανών. Λοιπόν, αυτό τώρα έγινε στα Σκόπια. Καλά, Βόρεια Μακεδονία τη λένε εδώ στην Αναγκή. Τέλο πάντων, το εργαστήριο αυτή τη συζήτηση που γίνανε ήταν για αντιμετώπιση
ας πούμε, όπλων μαζικής καταστροφής και διασποράς υλικού στην περιοχή. Κυρίως αυτή τη στιγμή με βάση και τις νομικές αρχές που διέπουν τη διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής και την απαγόρευση των όπλων μαζικής καταστροφής κλπ. Έγιναν ενημερώσεις από εμπειρογνώμονες δύο του ΝΑΤΟ, αλλά κατά βάση είναι αμερικανοκρατούμενο το συμπόσιο, δεν το συζητάμε. Έγινε και μια άσκηση επί χάρτου, με σενάρια που επικεντρώθηκαν, ξέρω εγώ, και σε ανταλλαγές πληροφοριών για όπλα μαζικής καταστροφής, σε διαμεθοριακή ασφάλεια, όπως βλέπω στα αγγλικά, που υπάρχει για να μην μπουν τίποτα περίεργα όπλα και υλικά μέσα. Η πρωτοβουλία λοιπόν για αυτή την ασφάλεια μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, για να κλείσω, λάμπρο μου, είναι το 2003. Δηλαδή δύο χρόνια επί Γιου Μπους, Προέδρου, δύο χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Και κυρίως έχει να κάνει για την αντιμετώπιση μη κρατικών παραγόντων, δηλαδή τρομοκρατικών και άλλων, ασύμετρων ή υβριδικών ή οτιδήποτε άλλων, πάνω σε αυτό το θέμα. Μάλιστα έγινε και συζήτηση σχετικά με το αν ταιριάζουν με εθνικές νομοθεσίες κρατών, κάπως έτσι, και ενισχύουν βεβαίως τους διεθνείς νόμους και γενικώς τα σχέδια. Ποια άλλη ήταν, κλείνοντας, ποια άλλη ήταν η στάση. Γερμανία, βλέπω Ολλανδία, ήταν Τουρκία, ούτε Ελλάδα ούτε Τουρκία. Αυστρία, για να δω, Ιταλία, προφανώς εδώ πέρα μέσα, η Τινησία, τώρα Τινησία, τέλος πάντων, και τι να πω εκεί μέσα, η Γεωργία, εννοώ τον Κάφκασο, έτσι, στην προηγούμενη περίπτωση, και βεβαίως ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και αυτό βλέπω, δηλαδή, και δύο-τρει άλλε το οποίο δεν τι βρίσκω στιγμή. Λοιπόν, να κλείσω κάτι λάμπρο και αφήνω για την επόμενη τέτοιο το γεγονό ότι τι γίνεται μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στου Αμερικανού αναφορικά με την Ουκρανία. Αφήνω τον Τραμπ, αν θα είναι ή δεν θα είναι ή θα τον μπλέξουμε τα νομικά υποψήφιο. Πάντω έχουμε την υποψηφιότητα του Ρον Ντεσάντις, έτσι, του κυβερνήτη τη Φλόριντα. Ο οποίος είπε αυτή σήμερα, ενώ ήταν παλιά υπέρ της Ουκρανίας, αυτός επέκρινε τον Biden σήμερα ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει έμονες ιδέες, κάπως έτσι το λέει, και υποστηρίζει έντονα όλες τις εμπλοκές του διεθνώς. Βέβαια, ο Πένς, ο πρώην, θυμάστε, αντιπρόεδρος επί Τραμπ, έτσι, και ο, πώς το λένε, ο Μιτς Μακόνελ, ο πρώην επικεφαλής της Γερουσίας, γνωστός γερουσιαστής της πολιτείας, Τενεσί επί χρόνια, και η Νίκη Χάλεϊτ, ίσως να τη θυμάσαι, ήταν υπουργό, ήταν. Η αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, τα Ηνωμένα Έθνη, που είναι προεδρική υποψήφιος με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, είναι υπέρ της Ουκρανίας. Υπάρχει μια, θέλω να το συζητήσουμε αυτό προσεχώς, γιατί υπάρχει μια εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, μια, θα το πω έτσι, εσωτερικές έντονες τριβές, με αφορμή την Ουκρανία και τη βοήθεια που δίνει το Δημοκρατικό Κόμμα, τέλος πάντων η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή που δίνει. Άρα είναι και ένα θέμα το οποίο είναι επίσης λάμπρο βάζω, γιατί έχει οπωσδήποτε ενδιαφέρον, πώς να το πω, έσω αμερικανικό, αν και έχουμε δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές, αλλά οπωσδήποτε η Ουκρανία θα είναι επικυρίαρχο θέμα για αρκετό χρονικό διάστημα. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μεγάλη κουβέντα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Ευχαριστούμε πληροφορίες. Θανάση Ρουγός, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.